Και ένα δάμα ήταν και συνειδητό μας κάποτε γκρουπ που ήρθαμε εδώ πέρα να το κινήσουμε και έκανε ένα δάμα, δεν λέω το όνομα της συμποτέρνου αυτή τη σχήμα και έγινε από προβλήματα που είχε χρόνια, έγινε καλά και γράφει και η ιστορία το όνομά της με θεράπησε ακάνιδος. Ήρθαμε σε άλλον τρόπο. Όπου πηγαίνουμε όλα είναι αγιασμένα τώρα. Η Λέζο Συντελήνη είναι δεύτερο Άγιον Όρος. Έχει τυρανατής Αγίους στην πόλη αυτή. Τυρανατής Αγίους έχει εδώ πέρα. Είναι ένα νησί που το έχει εκλέξει ο Θεός, έκανε τόσο πολλούς μαρτύρες. Και τελευταίο είναι ο Άγιος Ραφήλ Θωματουργός που είναι ο μεγαλύτερος στην εποχή μας Άγιος. Και πρέπει και τρέχει πάντα όλη στη χώρα και στο εξωτερικό ακόμη όπου υπάρχουν Έλληνες και επικαλούν οι χάρτες, πάνε και οι άγγελοι και αρχάγγελοι, το Ραφαήλ, το πρόχειρο και το Παναγιά σου, ονομάδες, όλη αυτή η θεματολογή. Τα συνήματα που κάνουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά και μεγάλα, μου ξέρετε. Έρχομαι να σας βοηθήσουν όλους σας άτομα, ως οικογένειες και αδέρφια και γονείς ακόμη, να σας βοηθήσουν τα προσπλήματα αυτά. Αλλά εξαρτάται και από εμάς τι πίστη ήρθαμε τότε να πάρουμε βοήθεια από τον Θεό για μέσα στον Αγίο με αυτόν. Την Παναγία μας την αγιάσουν. Αγίον, την Καλονάτουρα, το Ματρό, το Φίλιππα, το Σάνχα, γέλος. Και πάντα όπου πιάνε μάλλον θα φτάρουμε η χάρη του Αγίου από αυτόν. Να ίσως τη δεύει ότι κάνουμε μεγάλο προσκύνημα που ήρθαμε εδώ πέρα και οπωσδήποτε, αλλά πάλι θα το πω ότι όταν κάποτε πήγαν δυο όμορφοι τον κύριο Ιησού και φωνάζανε θα δείτε λέει σώμα μας. Φωνάζω να πήγες τον Χριστό και γύρισε ο Χριστός και λέει τι θέλει να σε λεγήσω, λέει να αναβλέψουμε Κύριε, λέει πιστεύετε ότι δύναμη αυτό να το πιήσω, πιστεύουμε Κύριε και γονάτησαν κάτω οι κλάματα και ανέβησε όματι και δόξαν τον Θεό. Τα θάματα γίνονται η άσωση, η παιδοποιίαση, ό,τι είναι, ό,τι είναι γίνονται με πίστη. Το Θεό, την ταπείνωση, την Ελλάδα, να πιστέψουμε στο Θεό με όλη την ψυχή μας, με όλη ότι υπάρχει ο Θεός και Άγιος Θεός. Να πιστέψουμε για να μας βοηθήσει ο καλός ο Θεός, να μας βοηθήσει, όχι να φορτιάζουμε μόνο άσπρο για το σώμα, αλλά για την ψυχή, να βοηθήσουμε την ψυχή μας. Η ψυχή που είναι ανώτητα που έχουμε ευθύνη όλοι μας να σώσουμε την ψυχή μας έχουμε ευθύνη να σώσουμε και είναι δώρο το Θεό η καθή ψυχή που έχει υπάρχει στον άνθρωπο σε όλον τον κόσμο και είπε ο Θεός επίσης τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίησε η δική μας ομό και έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίησε τον Θεό. Κατ' εικόνα του Θεού είναι ότι εικόνα γνωρίζουμε το καλό και το κακό και ομοίως είναι αθανασία της ψυχής μας έδωση. Γι' αυτό τρέχουμε τα προσκυνήματα παραπάνω να σώσουμε τη ψυχή μας. Το σώμα αυτό μια φορά θα έρθει μια εποχή θα το εγκαταλείψουμε. Η ψυχή όμως δεν έχει τέλος. Είναι αιώνια ψυχή. Γι' αυτό μας αγαπάει τόσο πολύ, τότε είναι δώρο η ψυχή από το Θεό και θέλει να τη σώσει, να τη βάρει κοντά του πάλι και να δίνει θάματα αυτά να πιστέψουμε και να μας θεραπεύσει, αν να πιστέψουμε και γιατί ότι όλοι υπάρχει πράγματα αυτό. Θα μας δώσει ο Θεός ο Αγίος στο αυτό. Πάρα πολύ μας αγαπάει ο Θεός που δεν το καταλαβαίνουμε. Ποιος πατέρας φάγει άρθρο που ήταν ή σταυρώνει για τον άλλον. Όμως ο Θεός μας το έκανε τον γιο του τον έστειλε και τον μας φτύσανε, τον φτύσανε
και τσόφου που δείσανε βαστιφάνι και σταυρώσανε για εμάς. Έλεγε σλιδογιώτο και σταυρώθηκε για εμάς. Και λέει ο Χριστός, ήρθε να σώσω αματουλούς, μετανοημένος. Ποιος θα πει ότι δεν έχω αμαρτίες, μόνο ο Θεός δεν έχει αμαρτίες. Οι αμαρτίες μας παίρνουν οπωσδήποτε ο Θεός να τις αποβάλλουμε με τη μετάνοια μας και τη συγχωρώσή μας. Τότε κάνουμε κάτι ζωή μας. Αν νομίζουμε ότι όταν βλέπουμε εδώ πέρα και να μας δώσει υγεία, ζωή αυτή και ζωή θα μας δώσει την υγεία, αλλά θέλω να γίνει καλύτερη μετά που μας κάνει το θαύμα. Ο Θεός όταν μας θερατεύει κάποιον, δεν θέλω τον θάνατο αμαρτωλό, λέει. Θέλω να σωθεί, να πιαστεί και να τον πάρω. Γι' αυτό μας κάνει θαύματα να μετανοήσουμε από ό,τι είμαστε, να γίνουμε καλύτεροι στη ζωή μας, τότε να σώσουμε την ψυχή μας. Όταν θαύματα γίνονται, να βοηθήσουν την ψυχή να σωθεί. Το σώμα, είπαμε, χούν και χούν πηγαίνει. Η ψυχή όμως είναι αθάνατος η ψυχή. Παίρνει άλλο σώμα μετά, όταν κοιμάστε και πάει στο Θεό παρουσία πάνω. Η ψυχή μας αυτήν δεν πρέπει να κάνουμε κόπο. Θα κάνουμε θυσίες, προσπάθειες, τα καλά πόπι σκόνια, τα όπως και τα υγιεινά, αλλά και τα υποράνια. Να κάνουμε κόπο. Τότε στη ψυχή μας πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού. Όταν έχουμε την υγεία, οι κλέψεις, οι υπονοές, τίμα του πατέρα, τίμα την μητέρα σου, τίμα τον εχθρό σου, αγάπη του Θεού σου, υπότιτλοι AUTHORWAVE και δυνατά και δυνατά να γνωστεύουμε κάποια Παρασκευή, να γνωστεύουμε, να προσευχόμεθα, να εφησιάζομαστε, να ξημιουργούμεθα, να μητάνια σωστή, γιατί ξημιουργώσε όταν λέμε, ξημιουργώσε όταν γίνεται η πέτρα να κρίσει και η καρδιά και το μάτι και την ψυχή να κρίσει, ότι μετανοούν αυτά που έκανα. Πραγματική μητάνια ξημιουργώσε να σωστούμε. Και ότι τα βλέπει όλα αυτός, τα ακούει τα απόγλευα και σκέφτομαστε ακόμη ότι θα διαβάσει, τα ξέρει όλα αυτά. Γι' αυτό μας παρακαλεί η χάρη του Χριστού μας, μετανοείτε, είχε η βασιλεία του νόμου, ή άνοιξε η το νόμου, μετανοείτε, είχε να σωθείτε και μη θα σώσα με αυτούς μετανοημένους. Φτάσουμε στην Αρχάγγελο, μετά τον Θεό είναι οι άγγελοι. Η Παναγία μας και μετά οι άγγελοι. Ήταν στα θέματα της ουρανής βασιλείας. Άγγελοι, κάθε άνθρωπος προσέχει τον άγγελο που τον προστατεύει, τον φυλάει, βοηθίζει και να έχουμε οπωσδήποτε την προσοχή μας εκτός τον Θεό μας, την Παναγία μας, τους αγγέλους φύλακας μας και πιστά με τη βοήθειά τους. Να λέμε πάντα ότι όσο μας στέλνει φύλακα άγγελο μας, στη ζωή μας, να μας προστατεύει, να μας σωθεί, να σωθεί το θέλημα του Θεού.